Καλημέρα σας. Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Βέβαια, θεωρώ ότι με βάση τα ρεπορτάζ ότι δεν είναι και οι καλύτερες προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα ξεκινήσει αυτή η διάσκεψη. Έχουμε αυτό το έγγραφο το οποίο δεν θα είναι στο τραπέζι. Η πλευρά μας δεν το έχει αποδεχτεί και ούτε δεσμεύεται. Δεν ξέρω ποια είναι η εικόνα δικιά σας για το ξεκίνημα τουλάχιστον αυτής της προσπάθειας. Κοιτάξτε, όποια και αν είναι η εικόνα που επικρατεί, εκείνο που έχει σημασία όταν μεταβαίνει σε μια τόσο σημαντική διάσκεψη είναι, ειδικότερα για σκοπούς καλύτερης διαπραγμάτευσης, να μην αποκλείς τίποτε. Μάλιστα. Δεν γνωρίζεις πώς η άλλη πλευρά θα κινηθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άρα εσύ οφείλεις να είσαι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο, έτσι ώστε να μπορείς, αν δοθεί έστω και η παραμικρή ευκαιρία, να την αξιοποιήσεις. Και εν πάση περιπτώσει να δημιουργηθούν τέτοια δεδομένα που να δημιουργούν μια θετική προοπτική. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το όποιο ενδεχόμενο, θετικό ή αρνητικό. Σίγουρα ευελπιστούμε να είναι Μακάρι. Προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά επαναλαμβάνω η ετοιμότητά μας είναι να διαχειριστούμε το όποιο σενάριο προκύψει. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταβαίνουμε πάνω απ' όλα με απόλυτη σοβαρότητα. Ούτε ενθουσιασμούς, ούτε απογοητεύσεις, ούτε θετικότητα, ούτε αρνητικότητα. Η δουλειά μας είναι να εκπέμπουμε πάνω απ' όλα σοβαρότητα και προσήλωση σε ένα ξεκάθαρο στόχο. Κύριε Χρυστοδουλίδη, αυτή η δήλωση του Προέδρου Δημοκρατίας ότι το έγγραφο δεν ανταποκρίνεται στα όσα συμφωνήθηκαν στη Νέα Υόρκη, αυτό θέμα μεγάλης συζήτησης. Πού στράβωσε δηλαδή, πού ήρθε λάθος, ενώ είχαν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Στις 4 Ιουνίου, στο δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα, συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με αυτό το κοινό έγγραφο έτσι ώστε οι συζητήσεις στην Ελβετία που θα ξεκινήσουν αύριο να ξεκινήσουν από ένα βήμα περισσότερο από εκεί που έμειναν οι συζητήσεις των διαπραγματευτών και των τεχνοκρατών για το ίδιο θέμα στο Μον Πελεράν τον Ιανουάριο του 2017. Αυτό δεν κατέστη εφικτό μέσα από το έγγραφο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορεί να αποτελεί βάση για συζήτηση είτε να γίνεται επίκληση από τον οποιονδήποτε. Άρα οι διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις θα ξεκινήσουν από τα συμπεράσματα των τεχνοκρατών, αλλά έχουμε επιπρόσθετα μια σημαντική, αν θέλετε, εξέλιξη στο μεσοδιάστημα. Ήταν η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Γιλτηρή. Ήταν η πρώτη φορά που συζητήθηκε ουσιαστικά πλέον, ειδικότερα κατά την κατηδίαν συνάντηση, το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Και με αυτά τα δεδομένα μεταβαίνουμε στην Ελβετία σε πολύ λίγο, επαναλαμβάνω, με απόλυτη σοβαρότητα και ξεκάθαρους στόχους. Θα έχετε πληροφόρηση αν θα είναι παρόν στη διάσκεψη ο κύριος Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ? Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, αν θέλετε, τελική απόφαση εξ όσων γνωρίζουμε. Υπάρχει πρόθεση για να επισκεφθεί την Ελβετία στις 30. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι πολύ περισσότερες οι πιθανότητες να παραστεί. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Κύριε εκπρόσωπε, θα έχουμε συνεδρία Εθνικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της διάσκεψης? Θα έχουμε σίγουρα συνεχή επαφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων για ενημέρωση και συζήτηση της κατάστασης, της διαμορφωτής κατάστασης πραγμάτων. Είμαι σίγουρος ότι και πριν τη διάσκεψη, πριν την έναρξη της διάσκεψης, θα υπάρξει μια τέτοια επαφή. Κάτι τελευταίο. Αυτή η δήλωση του κ. Ακιντζή ότι πάμε στην Ελβετία όχι για να διαπραγματευτούμε, αλλά για να αποφασίσουμε. Κοιτάξτε, διαπραγμάτευση και απόφαση δεν μπορούν να διαχωριστούν. Είναι μέσα από την διαπραγμάτευση που θα ληφθούν οι αποφάσεις. Επαναλαμβάνω, για μας εκείνο που έχει την, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη σημασία είναι ότι μεταβαίνουμε στην Ελβετία σε πολύ λίγο με απόλυτη σοβαρότητα, ξεκάθαρους στόχους και γνωρίζοντας ακριβώς πώς θα κινηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Δύσκολη να αποστολή. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.